Έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ρωτάς, ένας Θεός. Ο Γιάννης Πλούταρχος. Ωραία. Το είπα από την αρχή, γιατί όσο μεγαλώνω συγκινούμε. Δεν έχεις πρόβλημα όταν συγκινείσαι να μην το δείχνεις. Είναι ανθρώπινο, όλοι οι άνθρωποι συγκινούμαστε. Αλίμονο και να μην συγκινηθούμε. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλους τους ηθοποιούς, στον Πιτσιρικά. Πραγματικά μοιάζουμε πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοπώ από όλο αυτό. Θα σε βοηθήσω εγώ λίγο, έτσι, γιατί είναι πραγματικά συγκινημένος, είναι και ευσυγκίνητος. Μα και τα τραγούδια σου βγάζουν μια συγκίνηση ιδιαίτερη, γι' αυτό έχεις αγαπηθεί και γι' αυτό από τον κόσμο. Πόσα μπορεί να περιγράψει κανείς μέσα σε 12 λεπτά τη ζωή ενός ανθρώπου, πολύ λίγα πράγματα. Τουλάχιστον ήταν κάποια σημεία σταθμή στη ζωή σου που τα θυμάσαι έντονα. Όντως. Έτσι. Χαρακτηριστικά θυμάμαι το καροτσάκι του παππού μου, ναι. Που με φωνάζει μια φορά να τον πάω μια βόλτα. Και, γιατί κάθε απόγευμα μου τον πήγαινα βόλτα, απλά μια μέρα τέλος πάντων είχε πάει σε μια θιά μου εκεί πέρα, μια πρώτη του ξαδέρφη, να πήγε έναν καφέ και μου λέει: Γιάννη, έλα να με πάρεις, να με πας μια βόλτα γύρω από το χωριό. Όντως πήγα εγώ και όπως τον κράταγα, άρχιζα να παίζω λίγο με το καροτσάκι. Τον πήγαινα έτσι, κάτι οχτάρια έκανα. Μου λέει, μου γύρισε και μου πήγε και μου λέει, θα με σκοτώσεις ρε. Όχι, λέω, εντάξει. Πήγαινα εδώ μεταξύ, με πιάνει μια κατηφόρα. Ήταν τόσο κωμικοτραγικό όλο αυτό το πράγμα, που έχω τελειώσει τα πόδια να μην να αντέχω το βάρος του παππού και πάει και τον είναι μέσα σε ένα ποταμάκι μικρό, σε ένα νησί. Τον παππού. Τι συνέχεια! Ανάσκελα ο παππούς. Με σκότωσες ρε! Με σκότωσες! Μες στο νερό ο παππούς ανάσκελα! Ευτυχώς δεν είχε νερό. Ήταν ξεροπόταμο αυτό, έτσι ένα μικρό αυτό. Του λέω, παππού σε παρακαλώ, λέω, μη το πεις στη μάνα μου, θα με σκοτώσει. Μου λέει, ρε με σκότωσες ρε άχρηστο! Σήκωπα, βοήθαμε να σηκωθώ. Μόλις τον βάζω πάνω στο καροτσάκι, μου λέει, ωραία, για να μην το πω, θα μου δώσει την κρέμα που είναι στο ψυγείο. Είχε ζάχαρο κακόμοιρο. Θα μου δώσει την κρέμα. Του λέω, συμφωνήσαμε. Του την έδωσε. Τέλος, βέβαια. Του την έδωσε την κρέμα και δεν είμαι τίποτα στη μάνα. Τίποτα, τίποτα. Δεν ήσουν και το πιο ήσυχο παιδί του κόσμου. Κοίτα να δεις, ήμουν ήσυχος. Έκαλα. Εντάξει, σαν παιδάκι είχα και εγώ μια ζαβολιά. Πες μου αυτό που όταν σε κυνήγαγε η μαμά σου, που δεν μπορούσε ποτέ να σε πιάσει και να σε βάλει τιμωρία. Κοίτα να δεις, ήμουν αυτός άνθρωπος. Ο αδερφός μου ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Ναι. Ο Τάος όταν έκανε καμιά ζημιά, έλεγε κάθισε Γιάννη να τις φας, να τις περάσει μάνας μας, γιατί αλλιώς δεν θα τις περάσουμε τίποτα. Όντως το κράταγε μανιάτικο 3-4 μέρες. Έτρωγες εσύ το ξύλο της ξυλιές. Όχι, εγώ δεν καθόμουνα. Ο Τάσος καθότανε. Εγώ δεν καθόμουνα. Όμορφο μωρό ήσουνα, Γιάννη μου μικρό. Ναι. Πολύ όμορφο μωράκι ήσουνα. Να σου πω, θυμάσαι εκείνο το περιστατικό. Το θυμάσαι. Εγώ το ξέρω το μωρό παλού. Που ήθελε να ντυθεί κάτι τη απόκριση και πήγε και έκοψε το τραπεζομάδιλο τη μάνα σου. Ναι. Τα κρόσια. Και τι το έκανε το τραπεζομάδιλο. Εγώ πάντα ήμουν ο Ινδιάνο στι αποκριέ. Δεν ήμουν ο καουμπόι. Συγγνώμη, πήγα από τα λοιπόν, αν και κατάξανθο, ήμουν Ινδιάνο. λοιπόν, όλα τα παιχνίδια τα φτιάχνα μόνο μου. Ναι. Είτε όπλα, είτε τόξα, είτε πατίνια, όλα τα πάντα. Πιάνα τα χέρια μου, έκοβε και λίγο το μυαλό μου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μια φορά
μου έλειπε η στολή του Ινδιάνου. Είχα το τζιν, είχα ένα μπουφανάκι έτσι με βελούδινο, σαν έτσι καουμπόικο, ναι. Αλλά δεν τέριαζε για Ινδιάνο. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να βρω κρόσια. Μια μέρα μπαίνω μέσα στο σαλόνι και κοιτάζω και λέω, τι ωραία κρόσια. Τι ωραία κρόσια είναι αυτά. Αρχίζω, λέω να τα κόψω, μετά πώς θα τα δέσω, δεν γίνεται, πώς θα τα ράψω. Ωραία, από την αρχή, με πολύ λοιπόν, με χειρουργικό τρόπο, παίρνω ένα ψαλίδι και κόβω τη ραφή του και παίρνω όλο το κρόσι κανονικά και το βάζω στο παντελόνι, αριστερά δεξιά, στο μπουφάν. Έκανες συνολάκι Ινδιάνου πρόσφυγα. Κατέστρεψα το σαλόνι όλο. Τι έκανε η μάνα σου, δεν μου πες. Συγκοπή. Συγγνώμη, άλλη μια φορά. Δεν είχες πάρει το αυτοκίνητο μικρός και το ρίξες μέσα στο ποτάμι και δεν γύρισες ποτέ στο σπίτι και εξαφανίστηκες. Όχι, όχι. Αυτό ήταν μια άλλη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Και μάλιστα πολύ σκληρή για ένα παιδί 13 χρονών. Εμείς στην επαρχία, γενικώς τα παιδιά στην επαρχία, οδηγάνε από πολύ μικρή ηλικία. Μπαίνουν δηλαδή στα μηχανήματα από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι λοιπόν και εγώ, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από 7-8 χρονών, ήμουν πάνω στο τρακτέρ. Δεν μπορούσα βέβαια να φτάσω τα αυτά και ήμουν όρθιος. Τα λέει μόνος δεν μπορούσε ακριβώς να φτάσει. Λοιπόν, ήμουν εύκολος γενικώς στο να ξυπνάω. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου όταν ήθελε να τον πάω κάπου, σήκωνε πάντα εμένα. Ο πατέρας μου κάθε βράδυ, κάθε πρωί μάλλον, 4 η ώρα, πήγαινε στο εργοστάσιο που ήταν Τεσενέ, είναι στο Αλουμίνιο Ελλάδος. Ο αδερφός μου λοιπόν πολύ δύσκολα σηκωνόταν κάθε πρωί, άρα ο Γιάννης που σηκώνεται εύκολα. Ο πιο εύκολος. Έλα να με πας μέχρι τον ορχομενό. Ο ορχομενός ήταν 6 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, για να πάρει το λεωφορείο ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Τότε είχα 3 μέρες να κοιμηθώ. Ποτίζαμε τα χωράφια και όσοι είναι αγρότες ξέρουν, κάθε καλοκαίρι επειδή έχει ανέμους, έχει αέριδες, δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια και τα ποτίζουμε κάθε βράδυ. Mm-hmm. Είχα λοιπόν να κοιμηθώ 3-4 μέρες και καθώς πάω τον πατέρα μου στο γυρισμό με παίρνει ο ύπνος. Με παίρνει ο ύπνος λοιπόν, πέφτω μέσα, διαλύθηκε όλο το αυτοκίνητο, πέφτω μέσα ένα ποτάμι, βγαίνω έξω με κλάματα, πάω στη μάνα μου, 2 χιλιόμετρα μακριά είχα πέσει από το χωριό, πάω στη μάνα, λέω μάνα κατέστρεψα το αυτοκίνητο, αλλά κλαίγοντας, γιατί το αυτοκίνητο αυτό μας έφερνε δουλειά. Ναι. Με αυτό ζούσαμε, πηγαίναμε λαϊκές αγορές και αυτό μας τάιζε. Ήταν πολύ σκληρή στιγμή για μένα. Βέβαια. Όσο και μετά, ας πούμε, να το βλέπουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά ήταν πολύ σκληρό για ένα παιδί 13 χρόνων. Έτσι. Να σου πω, Γιάννη, εμείς αν καθίσουμε έχουμε να λέμε πάρα πολλά και τα έχουμε πολλές βραδιές. Αλλά αυτό που θέλω να πω, να σε ρωτήσω και να μου πεις, να μου το εξηγήσεις, ότι κάποιοι άνθρωποι ξεκινάμε χωρίς να είμαστε από τζάκια, με τη σκληρή δουλειά, με την ελπίδα, με τα όνειρα, με τους στόχους μας, καταφέρνουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτό το λέω για να μεταφέρω μια αισιοδοξία και να πω στους ανθρώπους και στα νέα παιδιά συγκεκριμένα ότι δεν πρέπει να σταματήσουν να ονειρεύονται. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πετύχαμε τυχαία, δεν μας έστρωξε κάτι, ένα κύμα. Παλέψαμε, όπως και ο Γιάννης Πλούταρχος. Αυτό είναι το πιο ωραίο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους νέους ανθρώπους. Ούτε μία στιγμή να μην περάσει το μυαλό ότι δεν μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος πολύ σπουδαία πράγματα. Ο καθένας με τον τρόπο του και με τα όπλα του. Έτσι, ο καθένας. Ακριβώς. Αρκεί να μην παρατήσουν τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κανένας δεν περίμενε εσύ από το χωριό. Έτσι, πάνω στο τρακτέρ, με τις αγροτικές ασχολίες, να γίνεις αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές της Ελλάδας. Με προσπάθεια και με πολύ κόπο. Με πάρα πολύ κόπο. Έτσι, παλεύουμε. Με πολύ μεγάλη πίστη. Και είναι πολύ μεγάλη σημαντικό. Πίστη. Επειδή με τον Γιάννη Πλούταρχο δεν τελειώνουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά μαζί, θέλω προς το παρόν να τον αφήσω να πάει να ξεκουραστεί, να ετοιμαστεί και η ορχήστρα του, έτσι. Και να τα πούμε, εννοείται, έτσι θα σας αφήναμε. Και μετά θα τον απολαύσουμε σε πολλά τραγούδια και έχουμε να πούμε ακόμα πολλά. Γιάννη Πλούταρχε,
Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.